Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας ανοίγω βλογκάκι και τα λέμε σε λιγάκι με ό,τι μπορώ σήμερα να σας δείξω. Πίστευα θα καταφέρω να σας μιλήσω λίγο όλη μέρα. Δεν τα κατάφερα, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί έχω να σας δείξω πραγματάκια. Έχουμε ετοιμαστεί, είναι μεσημεράκι, πάμε τζάμπο, πάμε τη βόλτα μας, πάμε μάλλον και σε ένα σούπερ που θέλω εγώ δύο πράγματα. Πάμε να κάνουμε και κάτι άλλες δουλειές που θέλουμε και θα σας δείξω σίγουρα τζάμπο haul, σίγουρα θα σας δείξω ένα δεματάκι που θέλω. Αυτά. Λοιπόν, πήγαμε τζάμπο, πήραμε κάτι πράγματα που θέλαμε, 40 κάτι ευρώ, θα σας τα δείξω μετά. Και κάνουμε τώρα και κάτι άλλες δουλειές που έχουμε, κάναμε και κάτι άλλα πράγματα που θέλαμε. Σας έχω πει τρέχουμε λίγο το τελευταίο διάστημα, αλλά όλα καλά. Εδώ είμαι, γυρίσαμε και έχω να σας δείξω τώρα αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, και επειδή δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω από το πιο ωραίο. Βεβαίως, θα ξεκινήσω από το πιο ωραίο δεματάκι που έχω παραλάβει τις τελευταίες μέρες και θέλω οπωσδήποτε να σας το δείξω, πραγματικά. Και ανυπομονώ και εγώ να σας το δείξω για να μπορώ και να τα χρησιμοποιήσω από εδώ και πέρα, γιατί πραγματικά πρέπει να το δείτε έτσι όπως είναι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Και δείτε παιδιά τι έχει μέσα. Λοιπόν, είναι έτσι. Έχει μέσα και την καρτούλα τους. Θα σας πω τώρα τι ακριβώς είναι. Είναι δύο γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την κυροπλαστική. Εννοείται θα σας αφήσω καθ' όλη τη διάρκεια που μιλάω το προφίλ τους στο Instagram και στο TikTok, γιατί αξίζει να τις δείτε πραγματικά τι υπέροχη δουλειά που κάνουν. Δεν θα σας το έδειχνα διαφορετικά, έχω δει δουλειά τους και μετά την είδα και live τη δουλειά τους. Δηλαδή είδα τι ανεβάζαν στο προφίλ τους και όλα αυτά και λέω είναι σοκ. Και με το που παρέλαβα εννοείται το είδα και από κοντά, αλλιώς δεν θα σας το έδειχνα. Έχει εδώ πέρα και την υπέροχη καρτούλα τους. Λοιπόν, και ανοίγουμε. Η μυρωδιά είναι σοκ, δεν φαντάζεστε. Όσοι πάρετε και δοκιμάσετε θα με θυμηθείτε. Θα πεις πόσο δίκιο έχει η Μαρία. Πραγματικά, είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, να σας δείξω τι ακριβώς έχει. Λοιπόν, έχει μέσα αυτό εδώ πέρα το κεράκι το οποίο έχω πάθει σοκ. Είναι ένα κόσμημα. Η μυρωδιά είναι σοκ, λυπάσαι να το κάψεις. Εγώ προσωπικά θα κράταγα ένα για διακοσμητικό και ένα θα το χρησιμοποιούσα για να μυρίσω όλο το σπίτι. Ειλικρινά δεν θα έπαιρνα μόνο ένα. Ειλικρινά είναι τέλειο. Και το συγκεκριμένο μάλιστα είναι με άρωμα πατισερί. Άφησα να διαλέξουν, να μου στέλνουν ό,τι αρώματα θέλουν, γιατί δεν μπορούσα πραγματικά να διαλέξει. Έχει τεράστια επιλογή αρωμάτων. Φυσικά θα σας γράφω εδώ πέρα καθ' όλη τη διάρκεια να βλέπετε τι άλλα αρώματα έχει. Και παιδιά, είναι ονειρικό. Εγώ δεν έχω δει κάτι πιο ωραίο. Εντάξει, ειλικρινά έχει τέτοια λεπτομέρεια πάνω, τέτοια διακοσμητικά. Αυτό είναι λες και έχει κοφρετάκι εδώ πάνω, δεν φαντάζεσαι, και το άρωμα πατισερί. Θες να το φας, δεν ξέρω, ειλικρινά θες να το φας, είναι τέλειο. Θα το κρατήσω για διακοσμητικό, 1000%, που ούτως ή άλλως το έχεις έτσι ανοιχτό και μυρίζει χώρο σου, αλήθεια. Και έχει βάλει μέσα διάφορα wax melts, τα οποία έχουν άρωμα πατισερί. Έχει και με άρωμα πούδρα. Έχει διάφορα. Βλέπεις εδώ η χρυσή λεπτομέρεια. Πω, θα σας τα κάνω και αυτά ένα ξεχωριστό πλάνο έτσι όμορφα και ωραία να το δείτε τι υπέροχα που είναι. Αυτό τα βάζεις στον το βάζεις στον αρωματιστή σου. Έχει και πέρλες αυτό επάνω και σε από κάτω ένα ρεσό και αυτά βγάζουν τη μυρωδιά. Έχει και ντονατσάκια. Αυτά εδώ πέρα τα κόκκινα τα υπέροχα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δείτε εδώ πέρα πως είναι. Είναι με άρωμα πατισερί και τα υπόλοιπα είναι με άρωμα πούδρας. Και είναι τρομερά.
Και δεν τελειώνουμε εδώ πέρα. Έχουμε και ένα σπρέι το οποίο είναι για χώρο, για αυτοκίνητο, για υφάσματα. Είναι αυτό εδώ πέρα και είναι με άρωμα μασαλίας. Θέλω πραγματικά να δω αυτό το πω, καθαριότητα. Καθαριότητα. Αυτό μυρίζει καθαριότητα. Δεν φαντάζεστε, δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε και τέτοια λοιπόν. Και επίσης να διαλέξετε σε ό,τι άρωμα εσείς θέλετε. Και έχουμε και αυτό εδώ πέρα. Θα σας δείξω τώρα αμέσως. Και αυτό εδώ. Το οποίο αυτό είναι body mist. Για ενυδάτωση, αναζωογόνηση και είναι με άρωμα Egyptian musk. Πω, και αυτό είναι τέλειο. Παιδιά, τρομερό, τρομερό. Είναι ένα υπέροχο body mist. Πω, που μυρίζει τρομερά, τρομερά, τρομερά. Έχουμε γεμίσει τόσα αρώματα τώρα εδώ πέρα και μυρίζουν τέλεια. Και δεν είναι αποπνικτικό, είναι υπέροχη μυρωδιά έχουν όλα. Λοιπόν, το όνομα σας το είπα. Να μπείτε να τις τσεκάρετε, να δείτε δουλειά που κάνουν. Επίσης να ξέρετε, τώρα για το Πάσχα, τι είδα στο προφίλ τους ξέρετε? Λαμπάδες. Είδα παιδιά κάτι λαμπάδες σοκ. Θα σας βάλω εδώ πέρα τώρα εγώ, άμα καταφέρω το προφίλ τους, να δείτε κάτι λαμπάδες σοκ που είδα. Οπότε μπείτε να τσεκάρετε Instagram. Όσοι έχετε Instagram, όσοι δεν έχετε και έχετε TikTok, μπείτε εκεί πέρα. Να μπείτε να τσεκάρετε να δείτε, θα πάθετε σοκ. Δεν θα σας έδειχνα κάτι το οποίο δεν θα ήταν κορυφή. Και τα κορίτσια είναι από Ρόδο. Παιδιά, εγώ συναντήθηκα με την κοπέλα, είναι από Ρόδο και ήταν γλυκύτατη, υπέροχη. Μου είπε τι ακριβώς είναι αυτά που μου έχει δώσει και πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσανε τα προϊόντα αυτά, να σας τα δείξω και εσάς. Και εννοείται θα με βλέπετε να τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου και εννοείται θα συνεχίσω να σας τα δείχνω και επειδή θα ρωτάτε από πού είναι και από πού είναι και από πού είναι, θα σας λέω εννοείται. Αυτά έπιασε η πολυλογία μου, αλλά ήθελα να σας τα πω όλα γιατί αξίζει. Αξίζει να σας τα πω. Μου άφησε κάτι σαν πούδρα. Κάτι σαν πούδρα, σαν αίσθηση πούδρα στο δέρμα. Σοκ, σοκ, σοκ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με αυτά που θέλω εγώ επιπλέον να σας πω τώρα εδώ πέρα. Το τζάμπο είναι εδώ για να σας τα δείξω. Από εκεί δεν είχα τη σακούλα του Γρετικού. Πήραμε και πατατούλες τηγανισμένες για να κάνουμε τώρα λιγάκι με κάτι μπιφτέκια κοτόπουλου να φάμε, γιατί εγώ και ο Νέας δεν έχουμε φάει τίποτα όλη μέρα πραγματικά, γιατί είχαμε ένα σωρό πράγματα να κάνουμε και δεν έχουμε φάει τίποτα. Ο Χρήστος από εκεί σκούζει, θέλει να με δει και εγώ με τόση ώρα εδώ. Λοιπόν, και να σας δείξω λίγο και τα τζάμπο και θα κλείσουμε αυτό το βιντεάκι σήμερα γιατί λογικά θα βγει μεγάλο, παιδιά. Πόση ώρα μιλάω, τόση ώρα και θα σας δείξω και αυτά. Πάει, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τζάμπο. Και πάμε με τον μπουφάνι με τόση ώρα. Δεν το έχω βγάλει, γιατί μέσα φοράω αμάνικο και θα με πείτε και τρελή. Κατάλαβε, γι' αυτό. Αλλά έχει τέτοια ζέστη σήμερα που έξω ήμουν μία βάλε, βγάλε το μπουφάνι. Λοιπόν, ο Ανέστης πήρε αυτό εδώ από τζάμπο, το οποίο είναι σετ μέσα, έχει πληκτρολόγιο με LED, έχει το ποντίκι, έχει το πληκτρολόγιο με το LED, το ποντίκι με LED, τα ακουστικά και το mouse tap, αυτό πως λένε που έχει πάνω το ποντίκι. Όλο αυτό το σετάκι το πήρε. Θέλει να τσεκάρει τον υπολογιστή να δει κάποια πράγματα και μας είχαν χαλάσει αυτά. Οπότε πήραμε καινούρια. Χρήσιμο είναι. Γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή. Οπότε κομπλέ. Και εδώ είναι και η σακούλα του τζάμπο.
πήραμε δύο σακουλίτσες τέτοιες για γενέθλια, γιατί θα πάμε αύριο σε γενέθλια και πήγαμε και πήραμε έτσι δύο δωράκια απλά και θέλαμε και σακουλίτσες να βάλουμε μέσα, οπότε πήραμε δύο ίδιες είναι. Okay, να γράψουμε και όλα και τα ονόματα. Πήραμε δύο ίδιες μπλουζίτσες για δώρο, απλά είναι διαφορετικό μέγεθος. Okay, αυτά θα μπουν μέσα στο, στις σακουλίτσες αυτές. Πήρε ο Ανέστης κάτι κάλτσες εδώ πέρα, 43-46 νούμερο, έχει 7 μέσα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο έκανε. Πήρα αυτό εδώ το ποτηράκι γιατί πάρα πολύ μου άρεσε και θέλω να φτιάχνω το τσάι μου, να φτιάχνω τον καφέ μου, δεν ξέρω, να βάζω το παγάκι μου τώρα που ανοίγει και ο καιρός πάλι, να φτιάχνω κρύα ροφήματα εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έχει και αυτό το λαστιχάκι μέσα και δεν φεύγει το καπάκι εύκολα και έχει και το καλαμάκι του. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ για τη βόλτα μας έξω και ό,τι άλλο. Πήρα μαρτάκια. Δεν είναι σοκ. Τέλεια. Εντάξει. Απλά, μου αρέσουν με τα απλά αυτά. Πριν είναι για μένα και ένα για τη Λιδία. Δεν ξέρω ποιο θα διαλέξει η Λιδία. Η μόνη διαφορά που έχει, παιδιά, είναι ότι στο ένα έχει αυτή την κλωστούλα την κόκκινη και έχει μπλε χάντρα. Και εδώ πέρα έχει μπλε κλωστούλα και κόκκινη χάντρα. Εδώ. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Ένα εγώ, ένα η Λιδία. Λοιπόν, δώσαμε, πήρε και ένα γαριδάκι η Λιδία, 44 ευρώ και 61 λεπτά. Λοιπόν, πήραμε αυτά εδώ για τα γενέθλια του Χρήστου. Είχαμε πάρει και στις Λιδίας μια φορά και μετά τα χρησιμοποιούσε η Λιδία κάποια, γιατί δεν τα είχαμε χρησιμοποιήσει όλα. Έχει πυρουνάκια μέσα, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 5-6 κουταλάκια, είναι αυτά εδώ τέλος πάντων. Το οποίο δεν είναι το ψεύτικο τελείως, εντάξει, είναι πιο χοντρό το υλικό τους, πιο ανθεκτικό. Πήραμε δύο πραγματάκια για τα γενέθλια του Χρήστου, δεν ξέρουμε τι άλλο να πάρουμε. Θα δούμε, αν θα πάρουμε κάτι άλλο θα σας δείξω, αλλά προς το παρόν πήραμε αυτά και σας τα δείχνω. Πήραμε πιατάκια με το θέμα του στην ουσία, θα είναι απλό το θέμα του τώρα για πρώτα γενέθλια, θα είναι ζωάκια. Και πήραμε αυτά τα πιατάκια που γράφουν και το Happy Birthday πάνω. Και έχει και τα ζωάκια αυτά εδώ πέρα. Έχει πάντα ελεφαντάκι, λιοντεράκι, ζεύρα, καμιλοπάρδαλι. Οπότε, πολύ χρήσιμα. Νομίζω είναι λίγο πιο μεγάλο. Το ένα είναι το ίδιο μέγεθος. Το ίδιο μέγεθος πρέπει να είναι. Έχει 6 και 6 εδώ πέρα. 12 είναι συνολικά. Πήραμε μπαλόνι με τον αριθμό 1. Τώρα, παιδιά, 6 Μαρτίου έχει γενέθλια και έχω τρελαθεί. Πήραμε και αυτό το κερί για την τούρτα του που θα του φτιάξω. First birthday, my first birthday, ok. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σοκ. Κεράκι γενεθλίων. Θα δω πώς θα την κάνω τώρα την τούρτα. Πάρω ζαχαρόπαστη και να κάνω έτσι. Θα βάλω και αυτά πάνω. Πήρα και αυτό να το βάλω πάνω στην τούρτα. Happy birthday. Ναι, και έχει και τα ζωάκια τα ίδια που έχει και στα πιατάκια, έχει και με μουδάκι αυτό και ναι, το βάζει απλά πάνω στην τούρτα. Ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτά για τα γενέθλια του Χρήστου. Πήρε ένα ζελέ ο Ανέστης αυτό, εδώ πέρα τελείωσε το ζελέ που είχε και πήρε αυτό, δεν είχε εντωμεταξύ άλλα, μόνο αυτό. Θα δούμε αν είναι καλό, δεν ξέρω, θα δείξει. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα, ρε παιδιά, το τελευταίο και τελειώσαμε. Λοιπόν, είναι make-up fixing spray, σταθεροποιητής μακιγιάζ, 125 ml. Okay. Γιατί χρησιμοποιούσα εγώ πιο παλιά, αλλά μετά σταμάτησα να χρησιμοποιώ. Και μ' αρέσει αυτό εδώ ακριβώς, που στεγνώνει σε λιγάκι αυτό και δεν φαίνεται τόσο παστωμένο το πρόσωπο. Αυτά. Αν και σήμερα δεν είχα προλάβει να βάλω κρέμες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο και ήταν λίγο χάλια το πρόσωπό μου. Αλλά θέλω να είναι λίγο πιο... Ναι. Οπότε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι το χρησιμοποιούσα
κάθε φορά που βαφόμουν και ήταν πιο ωραίο το αποτέλεσμα από το να είναι σκέτο. Αυτά. Και έχει και ωραίο άρωμα. Έχει και ωραίο άρωμα, παιδιά. Το λες ωραίο το άρωμα. Για πρόσωπο είναι έτσι απαλό. Λοιπόν, αυτά. Θα σας δείξω τι θα φάμε τώρα σε λιγάκι, να σας το δείξω τι θα φάμε. Θα σας κλείσω πιο αργά το βιντεάκι, μην σας κλείσω τώρα έτσι απότομα. Θα σας μιλήσω λίγο και πιο αργά το βραδάκι και αυτά. Ναι. Τα μπιφτέκια κοτόπουλο, αυτά τα συγκεκριμένα ήταν από marketing, τα είχαμε πάρει, σας τα είχα δείξει και όταν τα είχαμε αγοράσει και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία και είχα βάλει και λίγες πατατούλες έτσι δίπλα και αυτό ήταν το φαγητό μου και μετά πήγα και έκανα έτσι ένα λουσιματάκι, έβαλα και αρκετό τόνερ και τα άνοιξα αρκετά. Σας τα δείχνω και σας εδώ πέρα και σας τα λέω παρακάτω που κάνουμε το κλείσιμο του βίντεο και σας μιλάω και με το μικροφωνάκι μου έτσι τώρα το βράδυ. Αυτά και βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Ανοίγουν σιγά σιγά κι άλλο και θα ανοίξουν και περισσότερο με τον καιρό. Μια χαρά. Λοιπόν, σύνδεσα το μικρόφωνο για να μπορέσω να σας μιλήσω. Είναι 2 παρά το βράδυ. Τάισα το Χρήστο το γαλατάκι του και τώρα θα κοιμηθεί η Σερή μέχρι το πρωί, δηλαδή 6 ώρα, 6.30 θα ξυπνήσει να φάει, δηλαδή εντάξει. Οπότε και εγώ σε λίγο 2 η ώρα και κάτι θα πάω για ύπνο, να κοιμηθώ ένα 4 ώρο, 4.30 ώρες κάπου εκεί. Έκανα το πρώτο λούσιμο σήμερα μετά το κομμωτήριο. Τόσες μέρες μου είχαν κρατήσει ίσια όπως μου τα είχαν κάνει στο κομμωτήριο, πραγματικά. Δεν είχαν τσαλακωθεί. Τώρα βέβαια εγώ δεν μπορώ να τα κάνω το ίδιο, γιατί είναι και αρκετά κοντά και δεν θέλω να τα πιέσω. Να τα ταλαιπωρήσω, με το πιστολάκι και τη βούρτσα και όλα αυτά, γιατί φοβάμαι άπειρα να πιάσω εγώ τόσο λεπτές τούφες και να τις κάνω με το πιστολάκι, γιατί φοβάμαι ότι θα μου μείνει στο χέρι. Δεν μπορώ να το κάνω. Έβαλα λίγο τόνερ. Μπορώ να χρησιμοποιώ τόνερ, σίλβερ, τέτοια πράγματα, που και που, σε κάθε λούσιμο. Και φωτίσανε και λίγο ακόμα, τέλος πάντων. Είναι αρκετά ok αφυδατωμένα και τέτοια, γιατί θέλουν και άλλο κούρεμα. Περιμένω τώρα να μακρύνουν, θα τα μακρύνω κάπου εδώ τέλος πάντων και μετά θα μακρύνουν εκεί. Θα τα κάνω πάλι ένα ίσιο καρεδάκι. Έτσι ώστε μετά να μακραίνει σιγά σιγά ομοιόμορφα. Αυτά. Λοιπόν, πάντως θα δω πώς θα το κάνω με το χτένισμα και αυτά, γιατί δεν μπορώ να το πετύχω εγώ. Τέλος πάντων θα δείξει. Αυτά. Σας αφήνω αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας είχα κάνει έτσι και κάτι εξωτερικά πλάνα με τα πραγματάκια από το δέμα. Με τα κεράκια και αυτά. Και μου αρέσαν πάρα πολύ και σας τα έβαλα και εσάς να τα δείτε. Και να τις προτιμήσετε αν θέλετε, γιατί είναι σούπερ τα προϊόντα. Μπορεί να μην κάνω συχνά συνεργασίες και να δείξω κάτι στο προφίλ μου, αλλά άμα δείξω κάτι είναι καλό. Γιατί μου έχουν στείλει και εταιρείες με παιδικά ρουχαλάκια, κυρίως αυτό, σε φάση βγάλε τα παιδάκια σου να φοράνε τα ρούχα και πλάνα και τέτοια. Τα παιδάκια με εμένα δεν κάθονται καταρχήν να το βγάλω εγώ έτσι βιντεάκια, δεν είναι τα μοντέλα μου. Και λέτε δεν δέχομαι κάτι τέτοιο. Άλλο να τα βγάλω μια φωτογραφία όταν θα βγούμε και τα λοιπά να τύχει και να την ανεβάσω και να γράψω που είναι, ξέρω εγώ, το κάθε τι. Όχι αυτό που μου ζητάνε, ποτέ δεν θα το έκανα. Και γενικά και άλλα πράγματα και τα οποία δεν τα δέχομαι. Ναι. Αλλά η κοπέλα που μου έστειλε ήταν γλυκύτατη, μιλήσαμε στην αρχή στο TikTok, μετά μιλήσαμε στο Instagram, μου εξήγησε όμορφα τα πραγματάκια που έχει στη σελίδα τους. Βρεθήκαμε από κοντά, μου τα έδωσε, τα είδα. Καταρχήν έπιασα το κουτί και μύριζε απ' έξω. Μύριζε απ' έξω. Είναι θεϊκή η μυρωδιά που έχουν. Οπότε μπορείτε φυσικά να τις προτιμήσετε γιατί έχουν υπέροχα προϊόντα.
Και κάπου εδώ σας αφήνω, γιατί με πιάνει πολυλογία μου συνήθως εμένα τέτοιες ώρες. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και τα λέμε φυσικά πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βιντεάκι. Έρχεται έτσι και ένα αστείο βίντεο. Θα πάμε κάπου και θα φορέσουμε κάποια πραγματάκια και θα είμαστε λίγο αστείοι. Έτσι αποκριάτικα, θα δείτε. Και θα γελάσουμε πολύ. Σας αφήνω. Να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Τα λέμε στο αυριανό βιντεάκι.